Λοιπόν, επανερχόμαστε στην κανονικότητα και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον δημοσιογράφο του Sky, τον Μιχάλη τον Τεζάρη. Μιχάλη, κύριε καλησπέρα. Νίκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα με υγεία. Καλή εβδομάδα. Να πω και εγώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά σε όσους γιόρταζαν εχθές, μιας και δεν είχαμε τηλεφωνική επαφή, να είναι χαρούμενοι αυτοί και οι οικογένειές τους. Mm-hmm. Και να δούμε τα δικά μας. Τα δικά μας τα οποία ξεκινάω μία είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς στην 1:30 σημειώθηκε μία καραμπόλα 4 οχημάτων, ενός λεωφορείου, ενός φορτηγού και 2 αυτοκινήτων στο 17ο χιλιόμετρο Αθηνών Κορίνθου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ευτυχώς ελαφρά 7 άτομα τα οποία επέβαιναν στο λεωφορείο. Κατά από δευτείς συνθήκες τα οχήματα ενεπλάκησαν στο τροχαίο. Ευτυχώς μετράμε μόνο λίγες ζημίες και εκεί να μείνουμε. Τα 7 άτομα τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρά. Η τροχαία διερευνά τις συνθήκες κατά τις οποίες έγινε αυτό το τροχαίο. Από εκεί και πέρα να δούμε ένα άλλο θέμα, αν θέλετε, και σχετίζεται είχαμε με την σύλληψη, Μιχάλη. Α, μπράβο. Ναι, ναι. Ενός καλή δυστυχώς, ακριβώς. Δυστυχώς, για ακόμα μία φορά, τα ναρκωτικά απασχολούν το νησί μας με την σύλληψη ενός 39χρονου, ο οποίος συνελήφθη κατόπιν εντάλματος ανακρίτρια ΣΚΟ και κατηγορείται για κατοχή, διακίνηση ναρκωτικών, καθώς επίσης για εξύβριση και κακόβουλη βλαστημία. Ο άνθρωπος αυτός έχει ήδη οδηγηθεί στις φυλακές. Είχε συλληφθεί στις 3 Ιανουαρίου στο σπίτι του μετά από αναζητήσεις της ελληνικής αστυνομίας. Στην κατοχή του βρέθηκαν 47 γραμμάρια κατέταξης κάναβης. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι πως σε βάρος του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, στους οποίους δεν τήρησε. Mm-hmm. Όταν είχε ξανασυλληφθεί στις 29 του 2017 και είχε εντοπιστεί να μεταφέρει με το πλοίο από τον Πειραιά 96 γραμμάρια κάναβης, επιμελώς κρυμμένα σε 32 μικροσκευασίες. Το άτομο λοιπόν αυτό δεν τήρησε τα προβλεπόμενα, οπότε η ανακρίτρια έβγαλε ένταλμα, συνελήφθη, είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, δυστυχώς, και οδηγήθηκε στις φυλακές. Μάλιστα. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, θα πάμε στην Πάτμο. Ωραία. Να δούμε και εκεί τον αγιασμό των υδάτων. Τον αγιασμό των υδάτων και να ευχαριστήσουμε προκαταβολικά για το ρεπορτάζ της Μαράγδα Τιμουλιάτη και το Πάτμος Radio. Φωτισμός μου και σωτήρ μου, Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, που θέλω ημάς αγνοήν, ότι οι πατέρες ημών πάντες υπό την εφελήνησαν, και πάντες δια της εκείνο ήλθε ο Ιησούς από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και βαπτίστη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνη και ευθέως αναβαίνων από του ύδατος είδε σχιζωμένους τους ουρανούς και το Πνεύμα ως υπεριστεράν καταβαίνουν επ' Αυτόν. Και φωνή εγένετο εκ των ουρανών, Συ ο Υιός μου αγαπητός. Σίγαρη ο Αγίος μας των ψυχών και των σωμάτων ημών, συνειδητοίσα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναφεύγουμε. Συ το ανάρτητο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο σου πνεύματι.
την και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν Ιορδάν. Στον αγιασμό των υδάτων στην Πάτμα, θα το χάρηκαν έτσι. Και θα το χάρηκαν που δόθηκε η δυνατότητα να δούμε πώς εορτάστηκαν και εκεί τα Άγια Θεοφάνεια. Ωραία. Να πούμε, Ειρήνη, ότι εδώ έχουμε ένα πάρα πολύ καλέσθητο και όμορφο ημερολόγιο, το οποίο τιτλοφορείται «Νεαρών είδωρ πηγή ζωής». Αφορά σε ό,τι έχει σχέση με το νερό, με τις πηγές, με τα πηγάδια της Καλύμνου. Από την περιβαλλοντική ομάδα του πρώτου ΓΕΛ Καλύμνου, με υπεύθυνη την καθηγήτρια, τη φιλόλογο, την κυρία Πλάτση. Είναι ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο με την Καλυμνιά, έτσι, που μεταφέρει το νερό με τη στάμνα.
Κάνει πολύ καλή δουλειά η περιβαλλοντική ομάδα. Να δείξουμε και το ημερολόγιο του 17, το οποίο έχει φύγει τέλος πάντων, αλλά έχει μέσα παραδόσεις, θρύλους, γνωμικά, καλύμνικα που αφορούν στην Κάλυμνο. Κάποια στιγμή και θα... που το φυλάσσει κανείς, ναι, δεν ακριβώς. Είναι κάτι που πέρασε το έτος ακριβώς, και το πετάς. Ακριβώς, τραγούδια, το θρύλο της Βασιλοπούλας κλπ. Και να φανταστεί κανείς ότι την δουλειά, την έρευνα την έχουν κάνει μαθητές. Μπράβο στα κάποια παιδιά. Στιγμή λοιπόν θα καλέσουμε εδώ και τις καθηγήτριες. Λοιπόν, μία ανακοίνωση ακόμη Πάου. Πριν πάμε σε διαφημίσεις. Ο σύλλογός μας, ΑΟ Καλυμνιακός, στα πλαίσια κυπέλου ερασιτεχνών, αγωνίζεται την Τετάρτη, 10/1/2018, στο Δημοτικό Στάδιο Καλύμνου και ώρα 12 προμεσημβρίας. 12 το μεσημέρι, θα πω εγώ, με τον αντίμαχο ΚΟ. Παρακαλούμε οι φύλαθλοι του νησιού όπως στηρίξουν την ομάδα μας σε αυτή τη στην προσπάθεια. ΑΟΚ Καλυμνιακός. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.